was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. Καλώς ήρθατε στο πρώτο συγκριτικό του Striving. Δύο από τα πιο δημοφιλή μίνι που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι το Renault Clio και το Opel Corsa. Ποιο θα πάρεις? Clio. Εννοείται. Εντάξει, κοίτα, επειδή το έχω οδηγήσει ξανά, θα σε αφήσω να το διαλέξεις εσύ. Είναι, από ό,τι είδα και από τα δύο αυτά, είναι πιο σπορτικό. Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν φαίνεται, είναι. Είναι πιο σπιρτόζικο. Έχει πιο ζωντανό κινητήρα. Το δικό σου τι είναι? 1,2 120 λίτρου βενζίνη, turbo. Το Corsa? Το Corsa είναι 1,4, ατμόσφαιρα, 95 άλογα. Δεν σε φτάνω. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Τι δεν πάμε. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Ας ξεκινήσουμε από το πιο δυνατό της παρέας. Το Renault Clio δέχτηκε πρόσφατα ένα facelift, αλλάζοντας μόνο λεπτομέρειες από την πετυχημένη συνταγή. Φρέσκο και μοντέρνο μέσα έξω, τίγκα στον εξοπλισμό και με τον τουρμπάτο 1200R να ανάβει τη σπίθα του ισορροπημένου και στιβαρού πλαισίου. Το Renault Clio φαίνεται να έχει αρκετά καλή και σπορτίφ οδική συμπεριφορά, δίνοντας τον οδηγό του την αίσθηση ότι δεν θα τον προδώσει σε καμία στροφή. Η επιτάχυνσή του είναι γραμμική, ιδίως όταν κινείσαι μέσα στο περιθώριο των 2 με 4.000 στροφών, εκεί όπου δηλαδή αποδίδει πολύ περισσότερο το turbo. Δύναμη από χαμηλά, κυβότιο γρήγορο και ένα ακριβές τιμόνι κάνουν έναν άπεχτο συνδυασμό με την παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του Clio. Θα δυσκολευτείς με το αντισπίν να το ξεκινήσεις όπως θες, αλλά μόλις κουμπώσεις και Δευτέρα, τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν αρκετά γρήγορα. Απ' την άλλη, το Corsa είναι εντελώς νέο μοντέλο, που παρόλα αυτά θυμίζει το προηγούμενο. Οι μεγαλύτερες αλλαγές έγιναν στο ιστορικό του, που είναι πλέον πιο ποιοτικό, αλλά και αρκετά ευρύχωρο. Για να δούμε τι λέει και το Corsa. Υπάρχουν νέες σχεδιαστικές γραμμές, κυρίως στο μπροστινό μέρος, στα φανάρια, στο καπό, αλλά το γενικό καλούπι από το Corsa παραμένει ίδιο. Οδηγούμε την έκδοση με το αυτόματο κυβότιο, δηλαδή είναι 1,4 ατμόσφαιρα, αλλά με αυτόματο κυβότιο 6 ταχυτήτων. Θα το θέλαμε χειροκίνητο. Οι αναρτήσεις του είναι αρκετά άνετες, σε φάση που πολλές φορές νιώθεις ότι ίσως θα ήθελες ένα κλικ πιο σκληρό, ειδικά όταν είσαι στον αυτοκινητόδρομο και πηγαίνεις με αρκετά χιλιόμετρα. Η ουδέτερη συμπεριφορά δεν προβληματίζει και σε κάθε στροφή έχει σταθερό πάτημα. Αλλά με την πίεση θα υποστρέψει και το αυτόματο κυβότιο δεν βοηθά να έχεις τη δύναμη όταν τη θες.
όμως η ποιότητα κύλησης είναι πολύ καλή και το τιμόνι σου δίνει σωστή πληροφόρηση. Κάναμε για μια σωστή κόντρα. Συμπέρασμα. Θες σπορ, πάρε Clio. Θες άνεση, πάρε Corsa.